Φαίνεται. Τι είναι αυτό, βρε Άρη, για πες μας. Ακτινίδιο. Ακτινίδιο, κρασί από ακτινίδιο. Οργανικό ακτινίδιο, λοιπόν. Οργανικό κρασί. Εδώ. Στην υγειά σας. Για να δοκιμάσουμε, για να σας πω και τις εντυπώσεις μου. Ναι, θυμίζει λίγο ρετσίνα, θα έλεγα. Και στο χρώμα και στη γεύση. Ιδιαίτερη η γεύση του. Μας έχουν εδώ και σνακ για να το συνοδεύσουμε. Εδώ είναι ένα από τα περίπτερα στο περίπτερο της Ινδίας, ένα από τα στάντς, με συγχωρείτε. Και με τη βοήθεια του Δημήτρη Αλεξάκη θα ξαναγηθούμε και εδώ. Έχει διάφορα προϊόντα, όπως τσάι, έτοιμα φαγητά που χρειάζονται λίγη ώρα στο φούρνο. Έχει σάλτσες οι οποίες είναι ιδιαίτερα καυτές, τσίλι σος. Άλλωστε στην ειδική κουζίνα προτιμούν ιδιαίτερα τα καυτερά. Και υπάρχουν φυσικά και ιδιαίτερα προϊόντα εδώ σε σκόνη για να μπορέσουν να συνοδεύσουν το πρωινό αλλά και την κουζίνα των ενδιαφερόμενων. Να πούμε πως όλο το... Α, θα συναντηθούμε. Νομίζω ότι θα δούμε τη Φέη. Άρη, επειδή δεν σε άκουγα καλά από εκεί που ήμουν, ήρθα να σε ακούσω από κοντά. Εύχομαι να μας ακούνε και τους δύο τηλεθεατές. Δοκίμασες από το κρασί με το ακτινίδιο. Τα σέβη μου. Καλημέρα. Έλα να σε κεράσουμε λοιπόν. Έλα. Πάμε μαζί στο περίπτερο. Τι άλλο παραδοσιακό προϊόν ειδικό είδες? Καλημέρα σας. Τα φαγητά νομίζω ότι έχουν αρκετά πικάντικη γεύση με το κάρι. Να ετοιμάσουμε και ένα ποτήρι. Θα σερβίρω εγώ, επιτρέπετε. Τώρα που τα άμαθες τα κόλπα. Εδώ, εδώ. Γεια, έλα από το ανοιχτό. Στην υγειά σου, Άρη, στην υγειά σου. Στην υγειά σας. Της υγείαν. Κανονικό. Σαν κανονικό κρασί που ξέρουμε, να. Νομίζω, ναι, και είναι από ακτινίδιο, ε. Είναι το παραδοσιακό τους. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, δεν το συνηθίζουν πολλές εταιρείες. Βαράει λίγο. Στην Ινδία.